Δέξαμε σαν σύντα και σαν λάμπα. Ένας αμφιρόπος αγώνας, καμιά φορά δεν κερδίζει ο καλύτερος, κερδίζει ο τυχερότερος. Μια τυχαία φάση έκρινε τον αγώνα. Καλή συνέχεια, δύο κορινθιακές ομάδες, η δικιά μας η ομάδα του Λουτρακίου και του Ζευγολατιού. Εύχομαι και στις δύο κάθε επιτυχία. Είδα το ένα ημιχρόνιο, τίποτα. Το Ζευγολατιού πολύ καλύτερο. Πήρε αυτό που ήθελε. Ο ΑΟΛ προβληματικός. Για τέταρτο συνεχές παιχνίδι, προβληματικός. Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Εντάξει, σε μια τυχερή φάση πήρε το αποτέλεσμα το Ζευγολατιού. Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ καλές. Το παιχνίδι ήταν ένα δυνατό παιχνίδι, δύο ομάδες ισοδύναμες πιστεύω. Ο ΑΟΛ ήταν καλύτερο στο δεύτερο, το Ζευγολατιού καλύτερο στο πρώτο. Αλλά τελικά ο ΑΟΛ από ό,τι φαίνεται έχει μεγάλο πρόβλημα στο γκολ. Και πιστεύω ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Το παιχνίδι ήταν ένα τοπικό ντέρμπι, το οποίο είχε ένταση πολύ. Και εντάξει, από λάθος του τερματοφύλακα κέρδισε το Ζευγολατιό. Καλή επιτυχία εύχομαι και στις δύο ομάδες συνέχεια του πρωταθλήματος. Ευχαριστώ. Ισοδύναμες ομάδες. Έγινε κάποιο λάθος, είχε ένα γκολ. Αυτά για το ποδόσφαιρο. Και μετά είχαν κάποιες ευκαιρίες στο Λουτράκι. Ανοίχτηκε περισσότερο, προκύψαν κάποιες άλλες στο τέλος από τον Ζευγολατιό. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Έχουμε, συνεχίζουμε. Μέτριο παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. Δύο φάσεις, έως τρεις είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Βασικά ήταν ένα μέτριο παιχνίδι, δεν είχε να δείξει κάτι πολύ. Θεωρώ, εντάξει, δίκαια ήταν η νίκη του Ζευγολατιού. Νομίζω ήταν ένα παιχνίδι καλό γενικά θα έλεγα. Υπήρχε άγχος και από τις δύο πλευρές. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χάνονται πολλές φάσεις. Με την εξέλιξη του παιχνιδιού, θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Αυτό το οποίο θέλω ιδιαίτερως να υπογραμμίσω, ότι έγινε μέσα στα αθλητικά πλαίσια, μέσα στο πνεύμα του καλώς αγωνίστε, και αυτό είναι πολύ θετικό, όχι μόνο για τις δύο ομάδες, αλλά και για το ποδόσφαιρο της Κορινθίας. Ήταν ένα ντέρμπι, ένα τοπικό ντέρμπι γάμα εθνικής. Κέρδισε ο πιο τυχερός, γιατί είναι ένα γκολ που δεν το βλέπουμε πολύ σπάνια στα γήπεδα. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Βολατιού για την νίκη. Εύχομαι το καλύτερο. Εύχομαι να πετύχει τους στόχους της. Όσο για μας, έχουμε μάθει στα δύσκολα και συνεχίζουμε ακόμα πιο ενωμένοι, πιο δυνατοί. Και στο τέλος κάνουμε ταμείο. Έχουμε άλλες 25 αγωνιστικές και θα δούμε στο τέλος τι έχει γίνει και τι έχουμε κάνει για τη φετινή χρονιά. Ήθελα να ευχαριστήσω το κανάλι σας που είναι κοντά μας και προχωράμε παρακάτω. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, συνεχίζουμε. Ένας αγώνας ήταν, συνεχίζουμε. Κοίταξε, έχουμε χάσει κάποια παιχνίδια που δεν θα έπρεπε να τα είχαμε πάρει. Νομίζω ότι σήμερα είχαμε και την τύχη μαζί μας. Συνεχίζουμε και θα δούμε. Το πρωτάθλημα είναι μεγάλο, είναι μακρύ. Κερδίσαμε τον αγώνα, θα πάρουμε κάποιον άλλον. Θα χάσουμε κάποιον άλλον, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Λουτράκι, που είναι και αυτό ένα κορινθιακό σωματείο. Είναι φίλοι μας και εμείς θα τους φιλοξενήσουμε. Τους ευχαριστούμε για τη φιλοξενία εδώ που ήρθαμε και εμείς το ίδιο θα κάνουμε όταν θα είναι στο Ζευγολατιό. Το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Να μείνει η φιλία. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας και οι δύο ομάδες παίξανε με πάθος. Θεωρώ το αποτέλεσμα δίκαιο. Αλλά και το Λιτράκι το πάλεψε. Ήταν μια δυνατή ομάδα, τοπικό ντέρμπι. Όλα πήγανε καλά όμως υπέρ του ΑΟΣ. Συνεχίζουμε παιδιά, πρέπει να κρατήσουμε χαμηλό προφίλ. Η γάμα εθνική είναι μια κατηγορία η οποία θεωρείται δύσκολη και σαν νεοφώτιστη το βιώνουμε καθημερινά. Σιγά σιγά με σύνεση και δουλειά να κάνουμε μια καλή πορεία. Νομίζω ήταν μια δίκαιη νίκη. Η ομάδα πήγε πολύ καλά σε όλο το 90 λεπτό. Θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και άλλο ένα δεύτερο γκολ. Αλλά εντάξει, αφού νικήσαμε μια χαρά είναι όλα. Ήταν δύσκολο παιχνίδι, τοπικό ντέρμπι. Σε αυτά τα παιχνίδια πάντα υπάρχουν δυσκολίες. Ερχόμαστε να παίξουμε μια ομάδα η οποία έχει ένα σύνολο ετών, μια πάρα πολύ καλή παρουσία στην κατηγορία. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά καλοί, δικαιούμαστε το αποτέλεσμα. Έγινε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια από τα παιδιά. Κερδίσαμε. Θέλουμε ακόμα πολλή δουλειά. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό το παιχνίδι. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι η διάρκεια. Και εκεί θα εστιάσουμε και θα δουλέψουμε για να έχουμε αυτή.